που για δεύτερη στη σειρά χρονιά βρισκόμαστε στα play-off του Europa League και αύριο όταν θα μάθουμε τον αντίπαλο, την ώρα που θα έρθουν τα διπλά παιχνίδια απέναντί του, θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να πετύχουμε τη μεγάλη μας φιλοδοξία όπως έχει πει χαρακτηριστικά πριν από λίγο ο προπονητής μας. Αξίζω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Είδατε και εσείς ότι ήταν ένα παιχνίδι με τρομερές διακυμάνσεις, ενώ ότι στο πρώτο μέρος θα μπορούσαμε, πετυχαίνοντας τον κόλ στις πολύ μεγάλες μας ευκαιρίες, να καθαρίσουμε ουσιαστικά την υπόθεση πρόκριση. Δεν το κάναμε. Δεχθήκαμε γκολ από τα αποδυτήρια στο δεύτερο ημίχρονο. Δεχθήκαμε πίεση. Συναντήσαμε πάρα πολλές δυσκολίες. Τα ακούσατε και προηγουμένως. Και αυτό κάνει ακόμη πιο, δίνει ακόμη πιο μεγάλη αξία στην πρόκρισή μας. Στο τελευταία λεπτά, ειδικά, άπαντες υπερέβαλαν εαυτόν. Ευτυχώς πήγαν οι καρδίδες μας στις θέσεις τους με τον γκολ του Γουάκορα. Από εκεί πέρα συνεχίζουμε. Μαθαίνουμε αύριο τον αντίπαλο και αρχίζουμε να γαστρώνουμε τα πλάνα μας. Να δούμε πρώτα ποιος θα προκύψει από την κλήρωση. Ευχόμαστε να μας χαμογελάσει και λίγο η τύχη. Και με αυτή την ομάδα δεν πάγουμε από το να είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πιο μακριά. Πρώτα όμως, παίρνοντας τα πράγματα ένα προς ένα, και θέλουμε να κερδίσουμε ακόμη ένα στοίχημα στα play-off. Όταν θα έρθει η ώρα, θα παίξουμε εντός έδρας. Το έχουμε πει από το προηγούμενο παιχνίδι. Θέλουμε ένα γήπεδο που θα είναι και πάλι με την ίδια ατμόσφαιρα που είχαμε στο πρώτο παιχνίδι με την Δυναμό.